Δυστυχώς απαξίωσε σήμερα η ετεταλμένη κυβέρνηση, η κυρία Μέρκελ, ακόμα και το δικαίωμα ο απλός ο πολίτης να έχει δικαίωμα στη ζωή. Ζω ένα προσωπικό δράμα και το μεταφέρω για να γνωρίζει ο κόσμος δηλαδή πόσο απαξίωσαν σήμερα και τη δημόσια διοίκηση αλλά και τα νοσοκομεία γενικότερα. Εχθές με έγραψαν, ήθελα να κάνω μια αξονική και με έγραψαν ένα φάρμακο για να πάρω. Καταρχήν με είπαν ότι έπρεπε να το πάρω απ' έξω. Από το πρωί, από τις 8 η ώρα μέχρι τις 2 η ώρα έψαχνα για να βρω ένα φάρμακο. Και τι έπαθα. Με γράψαν το φάρμακο, αυτό το οποίο θα έπαιρνα, και γύριζα όλα τα φαρμακεία της Δράμας και δεν υπήρχε αυτό το φάρμακο. Λέει ότι δεν υπάρχει πλέον, δεν κυκλοφορεί. Συνέχισα μετά, αφού μία ώρα έψαχνα σε όλα τα φαρμακεία της Δράμας, πήγα ξανά στο γιατρό, ήρθα, διότι ήταν η ημερομηνία να γίνει αξονική και μετέπειτα θα πήγαινε άλλους 2 μήνες πίσω. Και μου είπανε να μου γράψουν ένα άλλο. Μου γράψαν ένα άλλο φάρμακο το οποίο χρησιμοποιούσα για αυτή την αξονική. Ξανακατέβηκα κάτω και συνέχισα πάλι τον ίδιο Γολγοθά να ψάχνω σε όλη τη Δράμα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν 8 ώρες να ψάχνει ο πολίτης σήμερα για να βρει ένα φάρμακο. Και στο τέλος, αφού πήγα στο γιατρό και διαμαρτυρήθηκα, του λέω σε παρακαλώ, είναι δυνατόν 8 ώρες να πηγαίνω να ψάχνω ένα φάρμακο για να κάνω μια αξονική. Με έγραψε ένα φάρμακο και όπως με εξήγησε ο γιατρός, είναι συνάφεια αυτού του φαρμάκου. Δηλαδή, οι άνθρωποι κάνουν τα πειράματά τους όσον αφορά με τα γενώσιμα στη ζωή των Ελλήνων ανθρώπων, έτσι, των πολιτών. Τώρα, τι επιπτώσεις θα έχει στο άτομο το δικό μου ή στον λαό, καμία για αυτούς δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ο λαός στερείται σήμερα ακόμα από αυτούς εδώ τους 300 στη Βουλή, οι οποίοι έχουν συνυπογράψει για αυτήν την κατάσταση σήμερα στα δημόσια να απαξιωθούν τα νοσοκομεία, ο λαός να πεθαίνει, έτσι, και αυτοί οι 300 που είναι στη Βουλή δεν μπορούν να καταλάβουν πού οδηγούν τη χώρα. Είναι προσωπικό δράμα το οποίο ζω και πιστεύω αυτός ο διευθυντής ο οποίος είναι σήμερα στη Δράμα και θέλω να καταγγείλω σήμερα αυτό που συμβαίνει στη Δράμα, διότι είναι ο δούριος ύπος όσον αφορά το νοσοκομείο της Δράμας. Δεν το καταλάβαν ακόμα οι δραμηνοί. Απαξιώνεται σκεμμένα το νοσοκομείο της Δράμας για να μεταφερθούμε στην Καβάλα, να γίνουμε εμείς το ΕΣΥ της Δράμας. Δυστυχώς, είπα πολλές φορές ότι η χειρότερη πολιτική εκπροσώπηση που υπάρχει στη Δράμα από τότε που ιδρύθηκε ο νομός Δράμας είναι αυτή που βιώνουμε σήμερα. Αν δεν το καταλάβει ο δραμηνός πολίτης και να αντισταθεί και να κατέβει ο ίδιος σε αντίσταση, θα βιώνουμε καθημερινά αυτό το δικαίωμα που έχουμε στη ζωή. Να είμαστε υγιείς, δυστυχώς δεν θα το έχουμε.